Υπάρχει μια φωτογραφία σου στην οποία εσύ φαίνεται ότι είσαι σε κάποιο μοναστήρι, πραγματικά αγνώριστη. Δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα κανείς ότι είναι η τραγουδίστρια η Εφησαρή που έχει πει τις τόσες μεγάλες επιτυχίες και που είναι και αυτή η σεξ εμφάνιση της πίστας, και ξαφνικά βλέπει μια άλλη Έφη. Είχα τρομερά στεναχωρηθεί με όλα αυτά που ακούγονταν εις βάρος μου από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Πραγματικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω στον κόσμο, χρειάστηκα βοήθεια από γιατρούς, ειδικούς κτλ. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι, το οποίο κράτησε και πάρα πολύ, γιατί κρατούσε και πάρα πολύ η ιστορία αυτή από το απέναντι, τέλος πάντων, στρατόπεδο, δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Με είχε καταβάλει τρομερά αυτή η υπόθεση και έκανα και αυτό το βήμα, ναι, αποφάσισα. Όχι ακριβώς να πάω σε μοναστήρι για να μείνω για πάντα. Αποφάσισα να πάω κάπου που ίσως αυτό με ηρεμήσει. Στα κρεβάτια τα ξένα. Αισθάνεσαι ότι το ράσο σου πήγαινε? Στη φάση που ήμουν δεν σκεφτόμουν αν θα μου πήγαινε το ράσο ή όχι. Δεν με διέφερε καν τι φορούσα ή πως ήμουν καθόλου. Με τις καλόγρες πώς τα πήγαινες? Οπωσδήποτε οι γυναίκες αυτές έχουν δει πάρα πολλά. Έχουν δει πολύ κόσμο να πηγαίνει και να καταφεύγει και να ζητάει τη βοήθειά τους. Και οπωσδήποτε δεν ήμουν το πρώτο πρόσωπο που θα τους έκανε εντύπωση, ίσως. Δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκαν πώς μια τραγουδίστρια κτλ. Καθόλου, ίσα-ίσα. Ήταν πάρα πολύ απλές μαζί μου. Πόσο φωνάζανε, αδερφή Έφη? Δεν νομίζω ότι με φωνάζανε αδερφή κάπως. Με φωνάζανε με το όνομά μου το βαπτιστικό, που είναι το Ιφηγένεια. Πώς ήταν η καθημερινότητά σου μέσα στο μοναστήρι? Κοίταξε, εγώ έμεινα περίπου 20 μέρες εκεί. Δεν είχα σκληρά προγράμματα. Προσπαθούσα να ακολουθήσω το πρόγραμμα. Δεν μου επέβαλαν να ξυπνάω στις 5, ξέρω εγώ και αυτά. Όμως προσπάθησα να το κάνω, να ξυπνάω αυτή την ώρα, που άλλοτε κοιμόμουν αυτή την ώρα, ναι. Πώς είναι η μετάβαση από το να τραγουδάς τα κρεβάτια τα ξένα και ξαφνικά να κάνεις την προσευχή? Αυτή η μετάβαση πόσο εύκολη είναι? Δεν θεωρώ ότι πρόκειται περί μετάβασης, διότι θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι κάπου μέσα μας πιστεύουμε. Και πάντα πιστεύουμε, και ο καθένας με τον τρόπο του. Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή. Υπάρχουν τραγουδιστές που εγώ τους βλέπω, ας πούμε, ότι κάθε φορά πριν βγουν στη σκηνή κάνουν το σταυρό τους. Σημαίνει ότι το έχουν, είναι μαζί τους, είναι μέσα τους αυτό. Δηλαδή, οπότε και εγώ δεν αισθάνθηκα ότι έκανα κάποια μετάβαση, γιατί και εγώ πιστεύω. Αφρικά, ναι, Αφρικά, ναι. Σου πηγαίνει πιο πολύ το ράσο ή το μήνυ? Δεν ξέρω αν μου πηγαίνει το ράσο. Σίγουρα το ράσο δεν το φοράμε για να μας πηγαίνει σε καμία περίπτωση. Αλλά εντάξει, το μήνυ το παραφόρεσα πάρα πολύ στη ζωή μου. Πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι, ξέρεις, ίσως τώρα με έχει κουράσει και τρομερά. Αλλά οπωσδήποτε δεν είναι κάτι που συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Θα ξαναπήγαινε σε μοναστήρι? Δεν ξέρω αν θα ξαναπήγαινα για να μείνω. Οπωσδήποτε όμως. Νομίζω ότι τα αφήνεις ανοιχτό. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί στη ζωή μας τελικά. Στα κρεβάτια τα ξένα, τα ονειρεύεσαι μένα. Θέλω να αναφερθούμε λίγο σε ένα περιστατικό που σου συνέβη πριν από λίγο καιρό. Πολύ απλά. Σπάσα το τζάμι από το αυτοκίνητό μου και μου κλέψανε την τζάντα από το πορτμπαγκάζ. Μια τζάντα η οποία περιείχε τα πάντα μέσα. Όλα μου τα υπάρχοντα. Τα χρήματά μου, ταυτότητες. Μεγάλο χρηματικό ποσό. Αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό. Και με τάραξε τρομερά, γιατί έγινε στις 2 η ώρα το μεσημέρι, κατά μεσήμερο, στη Γλυφάδα, σε μια περιοχή με πολύ κόσμο και τα λοιπά. Ναι. Οπότε έχω βάλει πολλά φρένα έκτοτε στη ζωή μου. Προσέχω πάρα πολύ. Στα κρεβάτια τα ξένα, τα ονειρεύεσαι μένα, κι απ' το άδειο κορμί.